Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη 9 Αυγούστου του 2023. Παγωμένη είναι η Ελλάδα. Βλέπω τους πάντες, δεν έχει σημασία τι ψηφίζουν και ποιον υποστηρίζουν. Η Ελλάδα είναι παγωμένη με αυτά που συνέβησαν προχτές με την δολοφονία του παιδιού του 29χρονου. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Καταρχάς υπάρχει και μια λέξη που λέγεται ευθυξία. Άσχετα με το αν φταίς ή δε φταίς, όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό παραιτήσει. Αυτή η κατάσταση δεν είναι καλό δείγμα για τη χώρα μας. Μας κατατάσσει στις τριτοκοσμικές χώρες να γίνονται τόσο τραγικά λάθη και να μην αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να πει «Κοιτάξτε κύριε, εγώ μπορεί να ανέβω προχθές, αναλαμβάνω την ευθύνη». Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό το μπάχαλο που επικρατεί και παρετούμε για να δείξω ότι τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και άνθρωποι που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τώρα, να ρίχνουμε τις ευθύνες στους διοικητές της τροχέας. Γιατί αυτοί ήταν στο δρόμο. Έφταιγαν οι φυστάμενοι τους. Όπως κύριε Υπουργέ ρίχνεις την ευθύνη στους 7, με τον ίδιο τρόπο αυτή η ευθύνη έρχεται σε σένα. Και αυτοί οι 7 δεν ήταν παρόντες και εσύ δεν ήσουν παρόν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όπως ρίχνεις την ευθύνη σε αυτούς, έτσι έχεις και εσύ την ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τώρα. Οι ξένες χώρες μας έστειλαν εδώ πινακίδες, τα πάντα. Βλέπω ότι υπήρχε ροή πληροφοριών από την Πάτρα. Άνθρωποι έστειλαν βίντεο ότι έρχονται. Ότι η ομάδα είχε κάνει 2 ώρες πριν τη δολοφονία επίσημα ζήτησε βοήθεια και δεν πήγε. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ίδια η αστυνομία, πρώτη ευθύνη της αστυνομίας, δεν κλείνει το χώρο που έγινε το έγκλημα. Θα ήθελα να ξέρω, δεν ξέρω τι σχολιά περνάνε. Τουλάχιστον ταινίες ή σειρές τηλεοπτικές δεν βλέπουν. Όταν γίνεται μια δολοφονία, μπαίνουν αυτές περιφράσεται ο χώρος και απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε. Δεν απομόνωσαν το χώρο και ο Δήμος πήγε και έπλυνε τα πάντα και τώρα αμφιβάλλω εάν τιμωρηθεί κάποιος, διότι τα δείγματα DNA εξαφανίστηκαν. Δηλαδή εκεί στο Δήμο δεν έχουν αίσθηση της ασφάλειας κανένας. Θα μου πείτε δεν έχει αστυνομία, θα έχει ο Δήμος. Ακούστε. Αυτή η κατάσταση έχει ερμηνείες. Δεν γίνονται έτσι σε όλες τις χώρες. Κάποιες χώρες είναι πιο σοβαρές. Σας είπα, πήγα στα Εμιράτα και είδα τον τρόπο με τον οποίο αν γίνει ένα ατύχημα στο δρόμο, πώς συμπεριφέρεται η αστυνομία. Πώς κλείνουν την περιοχή, σε μερικά λεπτά είναι εκεί. Φαίνεται ότι έχουν αυτή η αίσθηση ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας. Εδώ πέρα βγάλαμε ένα βιβλίο εμείς για την εθνική ασφάλεια. Και επειδή ξέρω ποιοι παίρνουν και δεν παίρνουν, το ξέρετε ότι δεν το πήραν ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ, το βιβλίο αυτό. Το πικραμένο είναι και του λοχαγού, του ταγματάρχης, τι είναι τώρα, μου διαφεύγει και το όνομά του μέσα σε αυτή την τρέλα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι να γίνει μια εξυπαρχής μελέτη της λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Από το μηδέν να ξεκινήσουμε, να γίνει μια μελέτη και να ξαναχτιστεί το ελληνικό κράτος από το μηδέν, για να μην βλέπουμε αυτά τα παρακμιακά φαινόμενα, διότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Άμα συνέβαινε ένα στα 4 χρόνια θα λέγαμε είναι τυχαίο. Δεν μπορεί μέσα σε 6 μήνες να έχουμε τα Τέμπη, να έχουμε τη Ρόδο, να έχουμε την Αχίαλο, αυτή την Ξεφτύλα, να έχουμε το παιδί τώρα και να έχουμε τα ασθενοφόρα που κουβαλάνε τους ανθρώπους με τα αγροτικά στις καρότσες, να έχουμε την κόντρα οδήγηση στην Εγνατία. Από πού να καλά για την εισβολή θα δούμε μετά των ξένων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξαναχτιστεί το ελληνικό κράτος από το μηδέν. Και για να γίνει αυτό πρέπει να το αναλάβουν αφοσιωμένοι άνθρωποι. Και όχι οι γιάπηδες, ούτε οι άριστοι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι άριστοι του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχθηκαν ακατάλληλοι και κούφιοι.
Δεν χρειάζονται τα πτυχία, δεν είναι το παν, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1828 σαν σήμερα, υπογράφηκε η Συμφωνία της Αλεξάνδρειας, με την οποία ο Μοχάμετ Άλε της Αιγύπτου συμφώνησε να εκενώσει την Πελοπόννησο από τους Αιγύπτους που ήρθαν και μας μπαστακώθηκαν στο κεφάλι και μας προξένησαν και τεράστιες ζημιές. Και έτσι είχε προηγηθεί τον Οκτώβρη του 1827 η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, ιτήθηκε εκεί ο Αιγυπτιακός στόλος, όπως ξέρετε, αλλά δεν ήταν αυτό. Κρίσιμο ρόλο στην αποχώρηση των Αιγυπτίων από την Πτωμοριά έπαιξε η επάνωδος του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στα πράγματα, ο οποίος έκανε ανταρτοπόλεμο και προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Ένας φίλος έχει γράψει ένα σύγγραμμα 60 σελίδες στη συμβολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για την ήττα του Ιμπραήμ, του Μπραχήμη. Δεν έχουμε προλάβει να το εκδώσουμε, θα το εκδώσουμε όμως. Τώρα, γιατί υπάρχουν και λανθασμένες ερμηνείες για την ιστορία, υπάρχουν άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι, που μας λένε ότι λόγω του Ναβαρίνου έγινε το ελληνικό κράτος. Είναι τραγικό λάθος αυτό. Είναι τραγικό λάθος. Είναι λάθος που προέρχεται από την έμφυτη εθελοδουλία ορισμένων. Καμία σχέση. Καμία σχέση, και δεν το έκαναν αυτό με επισχεδίο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που νίκησαν εκεί. Μπορεί να έγινε και από ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά να μην πούμε σε αυτά. Να πούμε μόνο το εξής. Διάβασα με έκπληξη στην τουρκική ιστορία ότι ο Ιμπραήμ, μόλις έφυγε από την Πελοπόννησο, από το Μοριά, πήγε στην Αίγυπτο, στη συνέχεια έκανε άλλη μία πολύ μεγάλη εκστρατεία. Ξέρετε για πού? Έκανε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι ζητούσε από εδώ να ενωθεί με τους, δηλαδή να υποταχτούμε και να κινηθούμε μετά μαζί εναντίον του Σουλτάνου. Κινήθηκε λοιπόν εναντίον του Σουλτάνου, πέρασε την Παλαιστίνη, πέρασε τη Συρία, πέρασε τα Άδανα, δίνοντας μάχες εναντίον των Οθωμανών. Πέρασε την Κεντρική Ανατολία, έφτασε νομίζω κάπου στην Κιωτάχεια, δηλαδή ήταν έτοιμος να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, μέχρι που παρενέβησαν οι Άγγλοι, επειδή από τότε οι Άγγλοι είχαν τις επαφές τους με τον Μοχάμετ Άλι, παρενέβησαν οι Άγγλοι και έπεισαν τον Σουλτάνο να δώσει αυτονομία, δηλαδή να γίνει κάτι σαν βασίλειο η Αίγυπτος, για να μην καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Και τότε ζήτησε ο Σουλτάνος από την Αγγλία να παρέμβει στην Ελλάδα και η Ελλάδα να παρέμβει στα πληρώματα του Αιγυπτιακού στόλου, που ήταν κυρίως Έλληνες, ή να αποσύρει τα πληρώματα η Ελλάδα για να μην κινηθεί ο Αιγυπτιακός στόλος εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Εν πάση περιπτώσει, να το έχουμε στο νου μας και αυτό, ότι ο Ιμπραήμ μετά από εδώ κινήθηκε και έκανε νικηφόρο αγώνα μάλιστα και έφτασε στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, τηρουμένων των αναλογιών της τεράστιας αυτής έκτασης που διήνυσε από την Αίγυπτο μέχρι την Κιουτάχεια, βορείως της Κιουτάχειας. Τα είχα διαβάσει όλα αυτά επακριβώς τι έγινε, οι Τούρκοι τα αναφέρουν στην ιστορία τους. Τώρα, σαν σήμερα έχουμε και ένα άλλο θλιβερό γεγονός. Οι Άγγλοι απαγχώνησαν οι αποικιοκράτες απαγχώνησαν στην Κύπρο τρεις νέους Έλληνες της Κύπρου. Τον Ανδρέα Ζάκο, 25 ετών, τον Χαρίλαο Μιχάλη, 21 ετών, και τον Ιάκωβο Πατάτσι, 22 ετών. Το έγκλημά τους, μάχονταν για την ελευθερία. Δεν έχουμε σταθεί αντάξει αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου, γιατί η ελευθερία της Κύπρου, όπως ξέρετε, δεν ήρθε στην ουσία ποτέ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα, στο δεύτερο θέμα, Ουκρανία. Κάνοντας δηλώσεις σε δημοσιογράφους της Νοτιού Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής, διότι και η χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι στο στόχο του Κιέβου να τους πείσει
ο Ζελένσκι, το Κίεβο, η Ουκρανία να σταματήσουν είτε τη στήριξή τους προς τη Ρωσία ή την ουδέτερη στάση τους απέναντι στον πόλεμο, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και μιλώντας σε αυτούς έκανε δηλώσεις οι οποίες ενδιαφέρουν, είναι γενικού ενδιαφέροντος. Είπε δηλαδή, καλό τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις στα λιμάνια της Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο και στις εκβολές του Δούναβη ποταμού, διότι εάν δεν σταματήσει εμείς θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις μας εναντίον πλοίων και όχι μόνο του ρωσικού στρατού, ότι ολόκληρος ο Εύξεινος Πόντος θα καταστεί μια ανασφαλής περιοχή και ότι μπορεί να έχουμε εμείς λίγα πλοία, αλλά στο τέλος αυτής της υπόθεσης δεν θα μείνει ούτε ένα πλοίο στη Ρωσία. Θα τα καταστρέψουμε όλα. Να δούμε τι ακριβώς είπε στις δηλώσεις του. Εάν η Ρωσία εξακολουθούσε να διαφεντεύει τον Εύξεινο Πόντο, πέραν των χωρικών της υδάτων, επιβάλλοντας αποκλεισμούς ή εξαπολύοντας πυρά εναντίον μας, η Ουκρανία θα πράξει το ίδιο. Πρόκειται για δικαιολογημένη υπεράσπιση των κεκτημένων μας, ανεξαρτήτως διαδρόμου, είπε ο Ζελένσκι. Δεν διαθέτουμε τόσα πολλά πλοία, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν οι Ρώσοι ότι μέχρι το τέλος του πολέμου δεν θα τους έχει απομείνει κανένα πλοίο. Κανένα, υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος. Λοιπόν, επίσης ζήτησε να επιτρέψει την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση αγαθών. Αντιλαμβάνεστε, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τότε που αποσύρθηκε η Ρωσία από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά. Ο εκπρόσωπος του State Department, ο κύριος Μίλλερ, είπε ότι 12 χώρες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία υποστήριξης της Ουκρανίας που πήραν οι G7, οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, και με κύριο θέμα τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα δοθούν στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του State Department, Matthew Miller, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η ΗΠΑ και το Κίεβο εμπλέκονται επιθετικά στην ανάπτυξη εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν μπορεί να αναφέρει την ημερομηνία που θα συμφωνηθούν αυτές οι εγγυήσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του State Department, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών κανονίστηκαν επόμενες συναντήσεις με την Ουκρανική πλευρά. Ο Μίλλερ εξήγησε επίσης ότι 12 χώρες που προσχώρησαν στη δήλωση υποστήριξης της G7 για το Κίεβο θα έχουν τις δικές τους διμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία για το ίδιο θέμα. Ενεργούμε πραγματικά επιθετικά, είπε ο Αμερικανός διπλωμάτης, αναφερόμενος πάντα στις εγγυήσεις ασφάλειας που έχει ανάγκη η Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στους Washington Times, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Mark Milley, είπε ότι το Πεντάγωνο συνεργάζεται στενά με την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, προκειμένου να αναπληρωθούν τα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών τα οποία έχουν αποδυναμωθεί λόγω της αποστολής στην Ουκρανία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίπεδο της βοήθειας προς την Ουκρανία δεν θα απειλήσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε ο Μίλη, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin έδωσε οδηγίες ότι τα αποθέματα οποιασδήποτε κατηγορίας πυρομαχικών δεν πρέπει να υποχωρούν κάτω από το επίπεδο που είναι αποδεκτό για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής. Ως εκ τούτου, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τις δικές μας ανάγκες για την εθνική ασφάλεια για να εξυπηρετήσουμε άλλες ανάγκες όπως είναι της Ουκρανίας. Δεν θα εκτεθούμε σε τέτοιο κίνδυνο. CNN. Μία αδιέξοδη ουκρανική επίθεση θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα για τον Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι εξαρτάται από την τεράστια ροή όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ και της Δύσης. Η επίθεση που βρίσκεται σε αδιέξοδο και ένα ενδεχόμενο χειμερινό αδιέξοδο επιχειρησιακά για την Ουκρανία θα εντείνουν τις αμφιβολίες των ΗΠΑ σχετικά με την αναγκαιότητα υποστήριξης της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο. Εάν δε ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές το 2024, υποσχέθηκε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες με τους όρους της Ρωσίας. Ακόμα και αν ο Τραμπ χάσει, η αποδυνάμωση της δημόσιας υποστήριξης προς την Ουκρανία από τους Αμερικανούς θα επηρεάσει αρνητικά τη φήμη του Biden, ο οποίος επιμένει
ότι πρέπει να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας. Θα δείτε, υπάρχει μια πολύ σημαντική δήλωση μετά ενός γερουσιαστή. Ρεπουμπλικάνος είναι μεν, αλλά δείχνει μια νοοτροπία που επικρατεί στο δεύτερο ισχυρό κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εντείνει την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών για το επόμενο έτος. Ο Αμερικανικός στρατός αναμένει ότι η παραγωγή βλημάτων πυροβολικού 155 χιλιοστών θα υπερτριπλασιαστεί το επόμενο έτος από 24.000 σε 80.000 βλήματα το μήνα, δήλωσε ο Douglas Bush, βοηθός γραμματέας του στρατού για τα θέματα προμηθειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Bush είπε ότι δεν μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένος για το πότε η παραγωγή πυρομαχικών 155 χιλιοστών θα μπορούσε να φτάσει τα 80 με 85.000 βλήματα το μήνα. Αρχικά δήλωσε ότι η παραγωγή θα φτάσει σε αυτό το όριο μέσα στο επόμενο έτος και στη συνέχεια δήλωσε ότι ο στόχος του Αμερικανικού στρατού ήταν να πετύχει αυτόν τον στόχο παραγωγής το οικονομικό έτος 2025 από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Πάμε τώρα στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δήλωση που έκανε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αλαμπάμα, Τόμι Τούμπερβιλ, στο Fox News. Σχολίασε τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του CNN. Προσέξτε, εδώ λέει, καταρχάς θα θυμάστε ότι ο Biden είχε πάρει στο Λευκό Οίκο τους κορυφαίους δημοσιογράφους και τους βράβευσε για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναλόγως με τον τρόπο που καλύπτεται ο πόλεμος, διαμορφώνεται και εκείνη η γνώμη. Βλέπουμε όμως εδώ εμείς που τα παρουσιάζουμε στις εκπομπές μας, ότι το τελευταίο 1,5 μήνα, 2 μήνες, έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα κόζια. Δηλαδή, παραφωνίες σε σχέση με τον τρόπο που καλύπταν πριν τον πόλεμο. Στις ΗΠΑ, προσέξτε, και από μέσα των δημοκρατικών, αφήστε τους ρεπουμπλικάνους. Δηλαδή, αρχίζουν κριτική στο Ζελένσκι, αμφιβολίες για την αντεπίθεση, για τον πόλεμο κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ξεκίνησε αυτό, άρχισε να αλλάζει και η κοινή γνώμη. Και κοιτάξτε τώρα που βρίσκεται η κοινή γνώμη. Γιατί λέω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία? Οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν και την πολιτική ορισμένες φορές. Λοιπόν, η Ουκρανική ηγεσία είναι μια ομάδα γυμνασίου που παίζει εναντίον μιας ομάδας κολεγίου. Αυτός το έκανε σαν το μπάσκετ στην Αμερική, που η ομάδα κολεγίου είναι ο προθάναμος για το NBA, έτσι. Και λέει, η Ουκρανική ηγεσία είναι μια ομάδα γυμνασίου που παίζει εναντίον μιας ομάδας κολεγίου και δεν έχει καμία πιθανότητα απέναντι στη Ρωσία, είπε ο Τόμι Τούμπερβι, βουλευτής γερουσιαστής στην Αλαμπάμα. Επίσης σχολίασε τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του CNN, που είναι των δημοκρατικών, σύμφωνα με τα οποία το 55% των πολιτών των ΗΠΑ αντιτίθεται στην έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής, οι ΗΠΑ δεν κατανοούν για ποιο λόγο πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή τη σύγκρουση, την ουσία της σύγκρουσης. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο Ζελένσκι στην Ουκρανία 3 μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Εκείνη τη στιγμή, ήδη 3 μήνες πριν ξεκινήσει, λέει. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ήδη σε πόλεμο. Αλλά τελικά αυτή είναι μια ομάδα μαθητών που παίζει εναντίον μιας ομάδας κολεγίου. Δεν μπορούν να κερδίσουν, τόνισε ο γερουσιαστής, προσθέτοντας ότι δεν υποστήριξε την αποστολή ούτε ενός σεντ στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ μπορούν να πετάνε χρήματα, αλλά χωρίς να εμπλέκονται άμεσα το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ στις εχθροπραξίες. Η Ουκρανία δεν έχει καμία πιθανότητα να νικήσει. Έτσι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από το πραγματικό πρόβλημα και αυτό το πραγματικό πρόβλημα, λέει, είναι η κυβέρνηση του Biden. Είναι μια πλήρης καταστροφή. Είπαμε ότι το 55% αντιτίθεται, σύμφωνα με το CNN, με δημοσκόπηση του CNN, αντιτίθεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ να χορηγήσει πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία, επειδή το κοινό διαφωνεί σχετικά με το αν οι ΗΠΑ έχουν ήδη κάνει αρκετά για να βοηθήσουν την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, 51% των ερωτηθέντων λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κάνει αρκετά για να βοηθήσουν την Ουκρανία και το 48% πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθεί περισσότερη υποστήριξη. Λοιπόν, πώς θα τελειώσει ο πόλεμος? Εδώ έχουμε
δύο σημαντικές δηλώσεις, δύο δηλώσεις δύο σημαντικών ανθρώπων. Λένε λοιπόν, ο τίτλος είναι «Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά θα είναι σαν να μην έχει τελειώσει». Η Ουκρανία πρέπει να δείξει ότι μπορεί να σημειώσει πρόοδο, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεδομένου του μεγέθους των δυνάμεων που διαθέτουν, δεν πρόκειται να πετάξουν τους Ρώσους από τα εδάφη της Ουκρανίας το 2023. Δήλωσε στο CNBC ο Βρετανός στρατηγός εν αποστρατεία Ρίτσαρντ Μπάρονς, πρώην διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας. Η Ρωσία δεν μπορεί και αυτή να τα παρατήσει, λόγω των δραματικών συνεπειών που θα έχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το ρωσικό καθεστώς. Αλλά ούτε η Ουκρανία έχει ξεμείνει από θέληση να πολεμήσει και δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Θέλει να τα πάρει πίσω. Απλώς θέλει περισσότερα βοήθεια για να τα πάρει πίσω. Και αυτό θα μας οδηγήσει στο 2024 και ενδεχομένως στο 2025, πόλεμο μέχρι τότε δηλαδή. Νομίζω όμως ότι ο κίνδυνος για τους Ουκρανούς είναι να καταλήξουν σε ένα αδιέξοδο όπου θα έχουν κερδίσει πολύ λίγα εδάφη, ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που τους προμήθησε η Δύση θα έχει καταστραφεί και οι απώλειες σε ζωές θα είναι τεράστιες. Τόνισε στο CNBC ο Τζέιμι Σι, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και ειδικός σε θέματα διεθνούς άμυνας και ασφάλειας στο Think Tank Chatham House. Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους επικριτές του πολέμου, να αυξήσει τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και να δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά την παραγωγή όπλων και τις προμήθειες από τη Δύση. Και πάμε τώρα στη σολομόντια λύση. Κάποια στιγμή η Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση ή αν θα πρέπει να αναζητήσει μια άλλη διέξοδο, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί κανενός είδους ήττα, δήλωσε ο Μπάρονς. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι με μια ανακοχή, ο αρχηγός γεθάτου της Βρετανίας, έτσι. Μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η οποία όμως δεν θα ολοκληρώσει αποφασιστικά τον πόλεμο. Ένας παγωμένος πόλεμος δηλαδή. Και τι λέει, προσέξτε. Ο πόλεμος διεξάγεται επειδή η Ουκρανία λαμβάνει τη βοήθεια για να τον συνεχίσει. Και όσο γίνεται αυτό, δεν αποφασίζει να τερματίσει τον πόλεμο. Αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να καταλήξει σε μια χρυσή τομή. Είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς πολέμους. Οι αντίπαλοι φτάνουν σε ένα δυσάρεστο αδιέξοδο και στη συνέχεια το θέμα συντηρείται για πολλά χρόνια με εντάσεις αλλά και προσπάθειες επίλυσης των διαφορών. Και ανέφερε ως παραδείγματα την σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας για την Κύπρο, τις σχέσεις Βόρειας-Νότιας Κορέας, όπου καμία πλευρά δεν θέλει πραγματικά να αναζωπηρώσει την σύγκρουση. Και πάμε στο τελευταίο θέμα της Ουκρανίας, που έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Προέδρου της Σερβίας, του Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο οποίος είπε το εξής, ότι εάν η Ουκρανία αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο, τι σημαίνει αυτό, ότι μάλλον δέχεται πιέσει να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο, τότε θα χάσει το ηθικό πλεονέκτημα που υποτίθεται ότι έχει, που επικαλείται ότι έχει, διότι δηλαδή μου έχουν αποσπάσει ένα κομμάτι του εδάφους μου και έχουν ιδρύσει εκεί ανεξάρτητη δημοκρατία. Μα το ίδιο ακριβώς έγινε και από μένα, λέει. Το Κωσυφοπαίδιο είναι έδαφος της Σερβίας, εκεί το ΝΑΤΟ με μια στρατιωτική επιχείρηση το απέσπασε από μένα και έχει κάνει ένα ανεξάρτητο κράτος και τώρα σου ζητάει εσένα να το αναγνωρίσεις. Αν το αναγνωρίσεις, είναι σαν να αναγνωρίζεις το δικαίωμα στη Ρωσία να κάνει το ίδιο σε σένα. Και λέει πέραν αυτού, Ουκρανία και Σερβία είχαν πάντα καλές σχέσεις, δεν είχαμε ποτέ προβλήματα, γιατί να αποκτήσουμε τώρα, λέει ο Βούτσιτς. Εν πάση περιπτώσει, εδώ να θυμίσουμε ότι και εμείς κάναμε κάτι πρωτοβουλίες του Δένδια, για να μην πω τι πρωτοβουλίες του Μπιπ, έτσι, και που είχαν από πίσω τους υπέκρυπταν την προετοιμασία της Ελλάδας να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο για να αρχίσουν μετά να πέφτουν συνέχεια οι αναγνωρίσεις στα κατεχόμενα. Τέτοια, μιλάμε για τέτοια στρατηγική. Μετά να δείτε τι γίνεται, στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Πάμε. Οι Ρώσοι διατείνονται ότι έχουν καταλάβει 5 νέους οικισμούς στην περιοχή του Χάρκοβο. Εάν πάτε στο χάρτη θα δείτε Χάρκοβο, Κουπιάνσκ. Ανατολικά του Χάρκοβο είναι το Κουπιάνσκ.
Εκεί ο στόχος τώρα των Ρώσων είναι να καταλάβουν το Κουπιάνς. Έχουν κάνει μια προέλαση 2-3 χιλιόμετρα εκεί πέρα. Κατέλαβαν, πήραν 5 οικισμούς και στόχος είναι να καταλάβουν το Κουπιάνς. Και μετά βλέπουμε. Τις τελευταίες μέρες ακόμα 5 οικισμοί προσθέθηκαν στα εδάφη της περιοχής του Χάρκοβο που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός δείκτης, είπε ο επικεφαλής της διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης Βιτάλη Γκάτσεφ στο Channel One. Σύμφωνα με τον Γκάτσεφ, ο ρωσικός στρατός κινείται πολύ ενεργά και γρήγορα στην περιοχή. Όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας, τα τάγματα εφόδου πήραν πιο πλεονεκτικές θέσεις στην περιοχή Ολσάνη στο Χάρκοβο, στην περιφέρεια του Χάρκοβο. Έγιναν επιθέσεις, λέει, των 9 επιθέσεις των Ουκρανών που αντιμετώπισαν οι Ρώσοι, λέει, με επιτυχία. Πυροβολικό και αεροπορία έπληξαν τον εχθρό της περιοχής των οικισμών, αναφέρει 4 οικισμούς και στο Κουπιάντς, όπως σας είπα. Τώρα, ο Σοϊγκού έκανε μία, το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων, τώρα δεν ξέρω τι σχήμα είναι αυτό, και έκανε μία ομιλία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για πόλεμο δια αντιπροσώπων κατά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, ανακοινώνοντας την ενίσχυση των στρατευμάτων στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπουργείου, έκανε αυτή την ομιλία. Τόνισε ότι η Πολωνία, εντάξει να μην τα βλέπουμε τώρα από εδώ, δεν χρειάζεται να σας τα πω, λέει ότι η Πολωνία θα αποκτήσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, που αυτή η Πολωνία, λέει, κατέχει τα πρωτεία στον αντιρωσισμό, υποκινούμενη από τις ΗΠΑ, άρα για μας είναι μια απειλή. Επίσης είπε ότι είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας χθες και της Σουηδίας αύριο, όπως επίσης μίλησε για ενδεχόμενο να υπάρξουν μονάδες του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Φινλανδίας, άρα λέει και εκεί πρέπει να αυξήσουμε την παρουσία των στρατευμάτων μας. Και επίσης είπε ότι θα γίνεται στρατιωτική διοίκηση στην Πετρούπολη, άρα αυξάνεται η στρατιωτική δύναμη δυτικά. Για να δούμε λίγο τι λέει. Σήμερα στη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβουλίο θα εξετάσουμε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία των στρατιωτικών περιφερειών του Λένιγκραντ και της Μόσχας, με την ταυτόχρονη ενίσχυση των ομάδων στρατευμάτων των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα δυτικά μας σύνορα, για τους λόγους που σας είπα, έτσι. Ανέφερε ότι αριθμός στρατιωτικών μονάδων του ΝΑΤΟ εκτός της περιοχής που σταθμεύουν στην Ανατολική Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 2,5 φορές από το Φεβρουάριο του περασμένου έτους και τώρα είναι συνολικά 300.000. Αυτές οι απειλές για τη στρατιωτική ασφάλεια της Ρωσίας απαιτούν έγκαιρη και επαρκή απάντηση. Θα συζητήσουμε τα απαραίτητα μέτρα για την εξωτερωσή τους στη συνάντηση και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Επίσης είπε πάλι ο Σοϊγκού, η προμήθεια στην Ουκρανία με απαγορευμένα πυρομαχικά διασπορά είναι έγκλημα πολέμου. Τον είπα. Η Ρωσία είπε ότι θα ενισχύσει τα δυτικά σύνορα και τόνισε ότι η Ουκρανία έχει λάβει εκατοντάδες άρματα μάχης από τη Δύση, περισσότερα από 4.000 τεθωρακισμένα οχήματα, πάνω από 1.100 πυροβόλα και δεκάδες πυράβλους πολλαπλών εκτοξευτών και συστήματα αεράμενες από τη Δύση. 160 δισεκατομμύρια δολάρια είναι συνολική βοήθεια που πήρε από τη Δύση. Και λέει, η Πολωνία σχεδιάζει να σχηματίσει μια πολωνοουκρανική μονάδα για υποτιθέμενη ασφάλεια, αλλά ο πραγματικός στόχος είναι στην πραγματικότητα η κατάληψη της Δυτικής Ουκρανίας. Αυτό να το κρατήσουμε, είναι ένα θέμα που πιθανόν να παίξει το επόμενο διάστημα, ότι όταν διευθετηθούν όλα τα άλλα, τότε θα θέσει θέμα επιστροφής εδαφών που προσαρτήθηκαν στην Ουκρανία από τη Σοβιετική Ένωση το 1945, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα πήραν από την Πολωνία και τα έδωσαν στην Ουκρανία. Η Πολωνία θα τα διεκδικήσει αυτά, θα δούμε πώς θα γίνει και αν θα γίνει φυσικά, ή το αναφέρουμε ως ένα ενδεχόμενο. Η Μόσχα δήλωσε ότι κατέριψε σήμερα 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία ουκρανικά, τα οποία πήγαιναν προς τη Μόσχα. Είναι ένα θέμα αυτό, ότι αν τελικώς πάρει μέτρα η Ρωσία και αποτρέψει ολοκληρωτικά την προσβολή, έστω και συμβολική,
στόχων στη Μόσχα από ουκρανικά μη αποδρομένα αεροσκάφη, αυτό θα είναι μια επιτυχία της Ρωσίας, γιατί μέχρι τώρα το να βάλετε η πρωτεύουσα μιας υπερδύναμης, μιας πυρηνικής δύναμης, το λες και εξευτελισμό. Εάν κατορθώσουν και το αποτρέψουν, θα είναι μια επιτυχία σε σχέση με τον εξευτελισμό που υφίστανται τώρα σε συμβολικό επίπεδο, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, το εμπάργκο που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία αύξησε τις προμήθειες πετρελαίου προς την Ινδία 11 φορές. Ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Ινδία. Πετρέλαιο με 40% έκπτωση, μπορεί και 50%, που αυτό καθιστά ανταγωνιστική την οικονομία της Ινδίας. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος ωφελεί την Ινδία και την Κίνα σε θέματα ενέργειας. Σύμφωνα με το Βεντομόστι, οι προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ινδία τον Ιανουάριο-Μάιο ανήλθαν σε σχεδόν 37 εκατομμύρια τόνους. Αυτή η έκθεση παρασχέθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας της Ινδίας. Αυτό είναι, αυτά τα, η ποσότητα είναι περισσότερη, προσέξτε, Ιανουάριο-Μάιο, 5 μήνες, από αυτά που είχε προμηθευτεί η Ινδία ολόκληρο το 2022, που ήταν 33 εκατομμύρια τόνοι. Και πού θα φτάσει η ιστορία. Τώρα, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το ρούβλι είναι το τρίτο χειρότερο νόμισμα στον κόσμο για το 2023. Το πρώτο είναι η τουρκική λίρα, το δεύτερο είναι το πέσος της Αργεντινής και την τρίτη η λίρα. Το ρούβλι έχασε από την αρχή του έτους 23%. Κύριοι λόγοι είναι το εμπάργκο, η εξαγωγή συναλλάγματος και το εξαγωγικό εμπόριο. Αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ούτως ώστε να επιδεινωθεί και να έχει αυτή την καθοδική πορεία η λίρα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, το ρούβλι έχει υποχωρήσει κατά 23% έναντι του δολαρίου μέχρι στιγμής φέτος, κατατάσσοντάς το στις τρεις χειρότερες επιδόσεις των αναδυωμένων αγορών, μαζί με την τουρκική λίρα και το πέσος της Αργεντινής. Το ρούβλι υποχώρησε έως και 97 ρούβλια ανά δολάριο την Τετάρτη και οδεύει προς τα 100 ανά δολάριο, ένα επίπεδο που σημειώθηκε για τελευταία φορά στη διάρκεια του πρώτου μήνα του πολέμου, μόλις εισέβαλε δηλαδή η Ρωσία το Φεβράριο του 2022 στην Ουκρανία. Αυτό, τα άλλα είναι στοιχεία οικονομικά, μπορείτε να τα διαβάσετε και στο Bloomberg και στο Infognomon. Να το επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας όταν ξεκουράζεστε. Πάμε και ένα πολύ σημαντικό θέμα, η Rosatom, που είναι η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, σχεδιάζει να ξεκινήσει εξόριξη ουρανίου στη Ναμίμπια το 2029. Ναμίμπια. Η παραγωγική ικανότητα της νέας επιχείρησης θα καταστήσει δυνατή την παραγωγή 3.000 τόνων ουρανίου ετησίως. Οι επενδύσεις στο έργο θα ανέλθουν στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εξόριξη ουρανίου θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1,2% της Ναμίμπια. Η Uranium One πραγματοποίησε γεωλογικές έρευνες στην Αφρικανική χώρα και ανακάλυψε ένα κοίτασμα ουρανίου. Τα αποθέματά του θα διαρκέσουν για 25 χρόνια. Οι εργασίες εξερεύνησης θα συνεχιστούν ως το 2026 για να φτάσουμε στο 29 που θα αρχίσει η εξόριξη. Η Τανζανία προσφέρει επίσης τους πόρους ουρανίου της για ανάπτυξη. Το κράτος ενδιαφέρεται για την εξόριξη των πρώτων ελών από ρωσικές εταιρείες. Η Rosatom ανακοίνωσε σχέδια να ξεκινήσει την ανάπτυξη των κοιτασμάτων εκεί. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το εξής, γιατί θα πάμε αμέσως στο μεθεπόμενο θέμα, ότι η Ρωσία έχει μια στρατηγική. Βλέπουμε ότι για να κάνει εξόριξη το 29, δηλαδή μετά από 6 χρόνια, θα ξοδέψει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, προσφέρει στην οικονομία της τοπικής, στην Ναμίμπια, είπε 1,5 με 2% θα αυξηθεί το ΑΕΠ μόνο από αυτή την επένδυση, άρα είναι ελκυστικό. Πάει και στην Τανζανία, να δούμε τι θα γίνει και με τον Νίγερα, γιατί εκεί θα τα δούμε μετά. Θέλω να πω ότι εκεί που η Ρωσία ήταν όντως απομονωμένη, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του πολέμου
και υπό αυτό το καθεστώς της, του νεομακαρθισμού που δεν είναι κινήτο τίποτα που αφορά τη Ρωσία μόνο. Μάλιστα ένας μου λέει, γιατί δεν λες τίποτα αρνητικό για τη Ρωσία? Ό,τι αρνητικό είδα το πούμε. Παρεμπιπτόντως έγινε μια έκρηξη σε ένα εργοστάσιο σήμερα κοντά στη Μόσχα και είχαμε 45 τραυματίες. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία γι' αυτό. Τι να πούμε, ό,τι είναι αρνητικό το λέμε, ούτε αρνητικά ούτε θετικό. Τα γεγονότα παρουσιάζουμε εδώ. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η χώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Έχει στρατηγική, ναι, και έχω τους λόγους μου που δεν το περίμενα. Είχα κάποια σημάδια που δεν το περίμενα, πραγματικά. Πάμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώην πράκτορας της, πρώην στέλεχος της CIA αποκάλυψε ποιος είναι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι Αμερικανοί στρατηγοί δεν σκέφτονται πλέον την Ουκρανία, αλλά ανησυχούν για τις τεράστιες δυνατότητες που έχει αποκτήσει ο ρωσικός στόλος με την χρησιμοποίηση πυρηνικών υποβραχείων, τα οποία είναι ικανά να καταστρέψουν τις ΗΠΑ, δήλωσε το πρώην στέλεχος της CIA, Larry Johnson. Παρατηρήστε, είπε, ότι σταμάτησαν να μιλάνε πλέον στα αμερικανικά ΜΜΕ για την ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σταμάτησαν. Τώρα εξετάζουν ενεργά τα ισχυρά ρωσικά πυρηνικά υποβρύχια. Στον κόσμο μόνο δύο χώρες έχουν τέτοια υποβρύχια, η Ρωσία και η ΗΠΑ, είπε, τόνισε ο ειδικός. Παράλληλα, ο Τζόνσον υπενθύμησε ότι η Μόσχα ήδη ξεπερνά την Ουάσιγκτον σε αυτόν τον τομέα, επειδή διαθέτει στόλο μη επανδρομένων υποβρυχίων, τα Ποσειδών, που μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και να πραγματοποιήσει επιθέσεις στις ΗΠΑ. Ακούστε γιατί είναι σοβαρό αυτό. Οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Τι σημαίνει, το λέει και το όνομά του. Είναι το σύμφωνο των χωρών του Βορείου Ατλαντικού. Δηλαδή, ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρώπη, που είναι στο βόρειο κομμάτι του Ατλαντικού. Ποιος ήταν ο στόχος της ίδρυσης του ΝΑΤΟ? Ο στόχος της ίδρυσης του ΝΑΤΟ ήταν να είναι ασφαλής η Αμερική από επιθέσεις που μπορούν να προέλθουν από τον Ατλαντικό ωκεανό στις ακτές και προς το έδαφος της. Δεν αφορά τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, Λος Άντζελες και τα λοιπά, αφορά το ΝΑΤΟ, έγινε για να προστατεύει την Ουάσιγκτον, την Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, για εκείνη την εποχή, για τα δεδομένα εκείνη της εποχής, τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Αυτό είναι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Και είναι γεγονός, από τη στιγμή που μπήκαν στο ΝΑΤΟ όλες αυτές οι χώρες, στην ουσία υπήρχε ένας φραγμός στη Ρωσία να μπορέσει να ξεπεράσει όλες αυτές τις χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη για να μπορέσει να απειλήσει τις ΗΠΑ. Τα πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία είναι μάλιστα και αόρατα και τα οποία μπορούν να κινούνται σε μεγάλα βάθη για μήνες, κατευθυνόμενα από τη Ρωσία, τα οποία διαθέτουν και πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να καταστρέψουν τις ΗΠΑ, στην ουσία ανατρέπουν το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ για τις ΗΠΑ, το ακυρώνουν σε ένα βαθμό. Και αυτό είναι το πρόβλημα που προσπαθεί να μας πει το στέλεχος αυτό της CIA. Τώρα, ένα άλλο θέμα, πραγματικά πολύ σοβαρό, είναι ότι η Moody's, ξέρετε, όπου βαράει η Moody's γίνεται σεισμός στα χρηματιστήρια, υποβάθμισε το αξιόχρεο αμερικανικών τραπεζών και έδωσε αρνητική προοπτική για άλλες 11. Δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες τράπεζες, για μικρές και μεσαίες. Όμως έχει σημασία. Προχθές είχαμε από τη Fitch η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ, τώρα έρχονται, και αυτό δεν το αναφέρουμε γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις ΗΠΑ, γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα καταστράφηκε, γιατί μιλάμε για τεράστια καταστροφή, μας υποθήκευσαν την εθνική μας περιουσία για 100 χρόνια, έτσι. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Πότε? Όταν ξεκίνησε το πρόβλημα της στεγαστικής πίστης 2007-2008 στις ΗΠΑ, άρχισε να έρχεται το κύμα, βήμα-βήμα-βήμα, έσκασε στην Ελλάδα και καταλήξαμε στα μνημόνια και σε αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις που
όλοι λέγανε, ο Σαμαράς έλεγε θα κάνω εξεταστική επιτροπή για να δούμε γιατί μας έβαλε στα μνημόνια ο Γεωργάκης. Μετά έλεγαν οι επόμενοι θα δούμε τι έκανε. Είδατε τίποτα εσείς να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα? Γιατί προφανώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε την κρίση με πολύ λιγότερες απώλειες. Με πολύ λιγότερες, και δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Έχω γράψει βιβλίο γι' αυτό. Κρίση και πατριωτισμός. Ότι η κρίση στην Ελλάδα πήρε τέτοιες διαστάσεις ακριβώς επειδή εξέλιπε ο πατριωτισμός. Και από την κοινωνία ή μεταλλάχθηκε. Και από την κοινωνία και από το πολιτικό σύστημα. Εντάξει. Γι' αυτό το αναφέρομαι, ότι αν έχουμε καμιά σοβαρή κρίση στις ΗΠΑ, δεν αντέχει η Ελλάδα πια άλλη κρίση, πραγματικά. Δηλαδή είμαστε τα τελευταία 12-14 χρόνια, από κρίση σε κρίση. Να πάρουμε μια ανάσα κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει τέταρτο κατηγορητήριο την επόμενη εβδομάδα. Μία άλλη δίκη απειλεί τον Τραμπ στη Τζόρτζια, στην πολιτεία Τζόρτζια αυτή τη φορά. Ο πρώην πρόεδρος φέρεται να τηλεφώνησε στις κρατικές αρχές εκεί, ζητώντας να βρουν τις ψήφους που λείπουν για να κερδίσει αυτό στις εκλογές το 2020. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμερικανικής της Νότιας Καρολίνας, της Κολούμπια, έχει προγραμματίσει ακροάσεις για τις 11 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, για το θέμα της επιβολής περιορισμών στη δημοσίευση πληροφοριών από τον Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της εισβολής στο Καπιτόλιο και την παρεμπόδιση της έγκρισης των εκλογών, που γι' αυτό έγινε η εισβολή. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που ελήφθη την Τρίτη, που αναρτήθηκε την Τρίτη στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Οσάνα Δικαστηρίου της Κολούμπια. Πώς το έλεγε ο άλλος, Κολάμπια? Αυτό μας έφαγε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Εδώ είναι ο Νίγηρας, πραγματικά τεράστιο ζήτημα. Συνήλθε η Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής, η ECOWAS, και τελικά εκεί που λέγανε να εισβάλλουν, τώρα λένε διπλωματική λύση να βρεθεί. Η καλύτερη λύση της κρίσης στον Νίγηρα είναι η διπλωματία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου, που προεδρεύει επίσης και στην Περιφερειακή Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής. Ο Τινούμπου και οι ηγέτες των άλλων χωρών της ECOWAS θα προτιμούσαν μία λύση που θα επιτευχθεί διπλωματικά με ειρηνικά μέσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κοινότητας, Ατζούρι Γκελάλε. Σημείωσε ότι αυτή τη στάση θα τηρήσουν εν αναμονή κάποιας άλλης λύσης που θα βρεθεί ή όχι κατά την έκτακτη σύνοδο της Πέμπτης. Δηλαδή δεν βάζουν στο σιρτάρι τη στρατιωτική επέμβαση. Εντάξει. Τώρα, η Χούντα είναι αδιάλακτη. Ζήτησε μία ομάδα τριμελής επιτροπή από την ECOWAS να επισκεφτεί την Νιαμέη. Δεν τους δέχτηκαν. Φύγετε, λέει. Το νέο καθεστώς της Νιαμέη μοιάζει ασυγκίνητο από τις προσφορές για διαπραγματεύσεις από την περιοχή. Γίνονται προσφορές για διαπραγματεύσεις από τις χώρες της περιοχής αλλά και από τη ΣΥΠΑ, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να γίνει πραγματικότητα η απειλή στρατιωτικής επέμβασης για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, που παραμένει επιλογή. Λέει λοιπόν, η κοινή αποστολή του ECOWAS, της Αφρικανικής Ένωσης και του ΙΕ δεν μπόρεσε χθες να φτάσει στον Νίγηρα, επιβεβαίωσε το βράδυ ο Περιφερειακός Οργανισμός. Η αποστολή ακυρώθηκε εξαιτίας ανακοίνωσης των στρατιωτικών αρχών του Νίγηρα, σύμφωνα με την οποία δεν ήταν σε θέση να υποδεχθούν την τριμερή αντιπροσωπεία για λόγους ασφαλείας. Ο Μπλίνκεν είπε ότι είναι ο καλύτερος δρόμος η διπλωματία και η Wall Street Journal λέει ότι ο ταξιέρωρος Μουσά Σαλάου Μπάρμου, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στη ΣΥΠΑ στις επιχειρήσεις εναντίον της τρομοκρατίας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον σύνδεσμο, με αυτόν τον έχουν για συνομιλητή και οι πραξικοπηματίες τον αφήνουν να μιλάει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ τώρα στον Νίγηρα.
Άρα έχουν έναν άνθρωπο για να περνάνε τα μηνύματά τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Νίγηρας αγαπά τη Ρωσία. Στους δρόμους του Νίγηρα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που συμπονούν τη Ρωσία από εκείνους που θα μπορούσαν να πληρωθούν για να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department Matthew Miller. Μου φαίνεται παράξενο όταν η χώρα σου υποφέρει από μια απόπειρα στρατιωτικής κατάληψης και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να τρέχεις στο κατάστημα και να αγοράσεις μια ρωσική σημαία. Αυτό με εκπλήσει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εδώ κοιτάξτε και θα το κάνω μια αναφορά στο θέμα αυτό. Ο ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο, Ιμπραήμ Τραωρέ, αυτός είναι ένας λογαγός. Τον είδα εκεί πέρα, μα όλο με τα στρατιωτικά, που πίσω ο κόσμος τον αγαπάει. Υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο δεν είναι καμιά μικρή χώρα. Είναι διπλάσια σε έκταση από την Ελλάδα και υπερδιπλάσια σε πληθυσμό, 24-25 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι φτωχοί άνθρωποι, αλλά εκεί κάτι γίνεται πάντως. Για κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, ο ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο, Ιμπραήμ Τραωρέ, πιστεύει ότι ο ρόλος της Ρωσίας και της Αφρικής στον αγώνα κατά του ναζισμού έχει αποσιοποιηθεί. Γιατί πήραν οι Αφρικανοί μέρος εναντίον των Γερμανών? Η Ρωσία έκανε μεγάλες θυσίες για να απελευθερώσει την Ευρώπη και τον κόσμο από τον ναζισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε την ίδια ιστορία με τη Ρωσία, είπε ο Τραωρέ. Είμαστε οι ξεχασμένοι λαοί του κόσμου και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το μέλλον των χωρών μας. Για το τι θα συμβεί αύριο στον κόσμο που φιλοδοξούμε και στον οποίο δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση στις εσωτερικές μας υποθέσεις. Ακούστε, αυτό που γίνεται στην Αφρική, τώρα θα έπρεπε κάποιος να έχει μία ομάδα 2-3 νέων παιδιών μορφωμένων να καθίσουν να αναλύσουν όλα τα δεδομένα και να παρακολουθούν τι γίνεται κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Οι αλλαγές είναι τεράστιες, θα δείτε παρακάτω. Η μόνη περίπτωση να σταματήσει η επέλαση της Ρωσίας, της Τουρκίας και της Κίνας στην Αφρική είναι η Δύση να καθίσει κάτω, να κάνει έναν απολογισμό της παρουσίας της εκεί και της συμπεριφοράς της απέναντι στον πληθυσμό, ιδίως στα σκλαβοπάζαρα, και να κάνει μια γενναία επιστροφή στην Αφρική και η Γαλλία μέσα που τώρα τρώει ξύλο από παντού, να κάνει μια γενναία επιστροφή, προσέξτε, με επενδύσεις, με δώρα, με καλή πρόθεση και καλή διάθεση και με αξιοπιστία να ξανακερδίσουν τον κόσμο της Αφρικής. Ιδάλλως, οι πληγές είναι τόσο βαθιές και φρέσκες ακόμα. Τώρα λένε, εγώ δεν είμαι σε θέση να διαπιστώσω αν είναι αλήθεια, αλλά λένε ότι δίνουν ψίχουλα στον Νίγηρα οι Γάλλοι για το ουράνιο που παίρνουν. Εδώ στους κάτι για να μην πάνε αλλού. Δεν είναι λογικό αυτό? Άρα η Δύση για να μπορέσει να ξανακερδίσει την Αφρική θα πρέπει να γίνει ειλικρινής, θα πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Ήπειρου που είναι μια εκπληκτική Ήπειρος και για να μπορέσει να σταματήσει την επέλαση στην κυριολεξία της Ρωσίας, της Τουρκίας, μην το ξεχνάτε αυτό, και της Κίνας, θα δείτε παρακάτω. Τώρα, είχαμε δύο επιθέσεις εκεί των τζιχαντιστών και στην Μπουρκίνα Φάσο και στο Μάλι. Αυτές οι δύο χώρες είπαν ότι εάν εισβάλλει ξένο στρατός στον Νίγηρα είναι κήρυξη πολέμου και σε εμάς. Άρα θα είμαστε εμπόλεμα μέρη. Στηρίζουν τον Νίγηρα. Και ενώ γίνεται αυτό, έχουμε 16 στρατιωτικούς στο Μάλι, σκοτώθηκαν από το Ισλαμικό κράτος. Και έχουμε επίσης και στην Μπουρκίνα Φάσο καμιά 40 άτομα έμποροι. Πάλι από τους... πήραν από κάπου, λέτε, καμιά εντολή τζιχαντιστές για να τα κάνουν αυτά. Υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε. Η εξελισσόμενη καταστροφή στον Νίγηρα μπορεί να θεωρηθεί από επονίδης θεός δυσίωνη, ολέθρια και εσχατολογική. Μπορεί να φέρει ακόμα και τον Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Ανδρέας Κλουθ στο Bloomberg Opinion. Είναι και στη δική μας ιστοσελίδα, διαβάστε την. Πάντως, εκεί μιλάει Βάγνερ, Κίνα, Τουρκία, Δύση, συγκρούονται συμφέροντα και αν τελικώς ξεσπάσει ένας περιφερειακός πόλεμος, μπορεί αυτός να απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που είναι σχετικό πάλι. Λοιπόν, η Αφρική
οι χώρες της Αφρικής στερούνται πολεμικού ναυτικού. Είναι απίστευτο. Δεν μιλάμε για την... για τις χώρες που βλέπουν στη Μεσόγειο, φύστευτες. Μιλάμε την περίμετρο της Αφρικής. Μόνο η Νότια Αφρική έχει δύο φρεγάτες, μου φαίνεται, και τέσσερις φρεγάτες και κανένα δύο υποβρύχια, και από εκεί και μετά υπάρχει χάος. Όμως, λέει, το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν το λιμενικό, παύλα, πολεμικό ναυτικό τους 18 χώρες της Αφρικής, έχουν υπερτετραπλασιάσει, λέει, τα σκάφη τους, και ποιος λέτε ότι είναι ο βασικός προμηθευτής? Η Κίνα. Άρα αυτά τα κράτη, όταν μαστίζονται από την πειρατεία, ξέρετε, η πειρατεία μπορεί να εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα, αλλά πλήττει τα συμφέροντα των κρατών. Αναγκάζονται οι άνθρωποι, οι χώρες αυτές, να αναπτύξουν το λιμενικό τους, την ακτοφυλακή τους και το πολεμικό τους ναυτικό. Και εκεί βλέπουμε ότι η Κίνα τα τελευταία χρόνια είναι ο πρωταγωνιστής. Να δούμε μόνο μερικά από τα... Παρόλο που 18 από τα 30 περιφερειακά κράτη με ναυτικό ή και ακτοφυλακή είδαν το μέγεθος του στόλου τους να αυξάνεται κατά 50% ή και περισσότερο, η αύξηση του συνολικού αριθμού των σκαφών της υποσαχάρας Αφρικής οφείλεται κυρίως σε λίγες χώρες. Ο αριθμός των πλοίων επιφανείας της Νιγηρίας αυξήθηκε από 12 σε 128. Εκεί γινόταν, είναι ο κόλπος της Γουινέας εκεί, άμα δείτε, είναι αρκετές χώρες, μικρές χώρες αλλά αρκετές, και εκεί γινόταν οι περισσότερες πειρατείες στην Δυτική Αφρική. Στην Ανατολική Αφρική είναι εκεί η Σομαλία που είχε τα πρωτεία. Και η Νιγηρία αύξησε τον στόλο της σε μεγάλο βαθμό για την καταπολέμηση των απειλών για την ασφάλεια στη θάλασσα στον κόλπο της Γουινέας. Ο στόλος της Αγκόλας αυξήθηκε κατά 650% την ίδια περίοδο, και η Μοζαμβίκη, η οποία δεν είχε πλοία επιφανείας το 2008, έχει τώρα 30. Φυσικά δεν μιλάμε για φρεγάτες, μιλάμε για ακτοφυλακίδες, ας πούμε. Έχει όμως σημασία. Ποια είναι η μεγάλη σημασία? Ότι αυτό αντικατοπτρίζει αναμφίβολα το αυξανόμενο ενδιαφέρον και το μερίδιο του Πεκίνου στην περιοχή για την ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανικής βάσης της Κίνας, καθώς και την εξελισσόμενη οικονομική και στρατηγική προοπτική της ίδιας της υποσαχάριας Αφρικής. Η Κίνα είναι η χώρα η οποία προμηθεύει τα μισά πλοία και ακτοφυλακίδες περιπολικά στις χώρες της Αφρικής. Αυτό είναι, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κάποιοι κοιμούνται όρθιοι, νομίζω. Λοιπόν, πάμε. Ο Άσαντ έκανε δήλωση. Η Ρωσία τον πιέζει, προσέξτε, ο Άσαντ δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του χωρίς τη Ρωσία. Χρωστάει την παραμονή του στην εξουσία κυρίως στη Ρωσία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εν μέρη και στην Κίνα. Γιατί και η Κίνα, όταν έφερναν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΗΠΑ και Βρετανία στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία, επειδή υποτίθεται ότι είχε κάνει χρήση χημικών, ήταν προβοκάτσιες, όλα αυτά έχουν αποδειχθεί, δηλαδή έριχναν κάποιοι κολλητοί τους στα κάποια χημικά, έκαναν βίντεο, όλα αυτά τα κόλπα τα σκηνοθετημένα, και το έφεραν το θέμα στον ΟΗΕ για να κάνουν στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Εκεί και η Κίνα και η Ρωσία, νομίζω, 5 φορές έβαλαν βέτο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και έτσι την γλίτωσε ο Άσαντ. Αλλιώς σήμερα η Συρία θα ήταν ό,τι είναι η Λιβύη και ό,τι ήταν το Ιράκ πριν από τόσα χρόνια. Μην νομίζετε ότι τώρα είναι καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί σώθηκε ο Άσαντ, σώθηκαν και οι χριστιανοί, που πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος μας ενδιαφέρει, αλλά σαν χριστιανοί έχουμε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σώθηκε χάρη των Ρώσων. Οι Ρώσοι έχουν αναλάβει τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Συρίας και σαν αντίτιμο πλήρωσε βαρύ η Συρία, τους έδωσε την βάση της Ταρτούς για το 2000, μέχρι το 2050, ναυτική βάση έχει στη Μεσόγειο πλέον η Ρωσία, τους έδωσε και αεροπορική βάση Χμεϊμίν στο διεθνές αεροδρόμιο της Λατάκιας είναι αυτό, και φυσικά έχει και ενεργό στρατιωτική παρουσία η Ρωσία σήμερα σε πολλές περιοχές της Συρίας. Παρόλα αυτά πιέζεται από την Ρωσία
να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Ξέρετε τι δήλωσε σήμερα? Δεν πρόκειται να συναντηθώ με τον Ερντογάν με τους όρους που βάζει αυτός. Η συνάντηση θα γίνει αφού ικανοποιηθούν οι όροι που βάζει η Συρία. Ποιοι είναι οι όροι? Να τσακιστούν και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από τα εδάφη της Συρίας, να σταματήσει η Τουρκία κάθε υποστήριξη στις ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, να σταματήσει κάθε επέμβαση και παρέμβαση στο έδαφος της Συρίας και μετά θα τον συναντήσω. Σας θυμίζει τίποτα? Εμείς βάλαμε κανέναν όρο να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο για να συναντήσουμε και να τα πούμε με τον Ερντογάν? Ή πηγαίνουμε ως επέτες, προαναγγέλλοντας μάλλον και υποχωρήσεις? Και εμείς υποτίθεται ότι δεν είμαστε σε μια επισφαλή θέση όπως είναι ο Άσαντ, ο οποίος αναγκάζεται να πάει κόντρα στη Ρωσία. Γιατί αυτό επιβάλλουν τα εθνικά του συμφέροντα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτούς που μας λένε να τα βρούμε με τον Ερντογάν? Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, να δούμε εδώ τι γίνεται. Μία ομάδα Τούρκων, αυτός ο Γιαϊτζή που έκανε τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και ένας άλλος τύπος παρακρατικός, κολλητός του Ερντογάν, ο Κιουλούγκ, ο οποίος έκανε και διάφορα κόλπα στην Ευρώπη, αυτοί έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες μία καμπάνια, εκστρατεία, να ακυρωθεί η άδεια που έδωσε ο νομάρχης Τραπεζούντας με εντολή της κυβέρνησης για τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σωμενά στις 15 Αυγούστου του 2023. Επειδή μετέφρασα πριν από λίγο το σχετικό άρθρο από το Nordic Monitor, μπήκα φυσικά μέσα στο λογαριασμό του Γιαϊτζή και είδα, μπορεί να έχει και 30 αναρτήσεις από διάφορους τέτοιους παρακρατικούς, οι οποίοι συσχετίζουν ποια είναι το σκεπτικό τους. Λένε, 15 Αυγούστου του 1461 παραδόθηκε η Τραπεζούντα στον Μωάμεθ τον Πορθητή, ο τελευταίος αυτοκράτορας Τραπεζούντας, ο Δαβίδ ο Μεγαλοκομνηνός, την παρέδωσε για να μην την καταστρέψει και του έδωσε, τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα με τον Δαβίδ τι έγινε, στο τέλος τον κρέμασε και αυτόν τον σκότωσε. Και λέει ότι το να δίνουμε εμείς άδεια τώρα στον Πατριάρχη, στον Οικουμενικό Πατριάρχη να κάνει την Θεία Λειτουργία, αναιρούμε δύο πράγματα. Πρώτον, την άλωση της Τραπεζούντας, διότι την ίδια μέρα, αντί εμείς να γιορτάζουμε την άλωση, δίνουμε στους Ορθοδόξους να κάνουν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και μάλιστα αρχιερατική. Και δεύτερον, παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, διότι με τη συνθήκη της Λοζάνης λέει, αφαιρέθηκε ο τίτλος του Οικουμενικού Πατριάρχη από το Πατριαρχείο, έγινε πλέον λέει μία θρησκευτική αρχή που υπάγεται ούτε καν στον νομάρχη Τραπεζούντας Κωνσταντινούπολης, στον έπαρχο του Φατίχ της περιοχής αυτής και του Φαναρίου δηλαδή, και ότι το να τον επιτρέπουμε ως Οικουμενικός Πατριάρχης να τα κάνει αυτά, παραβιάζουμε λέει τη συνθήκη της Λοζάνης. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή έρχεται, μπορεί η συνθήκη να αφαιρέσει τον τίτλο από έναν θρησκευτικό αρχηγό, έναν τίτλο που κατέχει 1700 χρόνια. Τέλος πάντων, δεν φαίνεται πάντως από ό,τι είδα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο στην Τραπεζούντα, είδα υπάρχει μια δήλωση του Δημάρχου της Ματσούκας. Ματσούκα είναι μια μικρή πόλη, πρωτεύουσα επαρχίας του νομού Τραπεζούντας, στην οποία είναι τα τρία σταυροπηγιακά μοναστήρια, Άγιος Γιώργος Περιστεριώτας, Άγιος Ιωάννης Βεζελώνας και Παναγία Σουμελά. Τον είδα ότι έκανε ξεκάθαρες δηλώσεις. Εδώ λέει θα έρθουν οι άνθρωποι, θα τα κάνουμε όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως τέτοια κίνηση γίνεται. Δεν φαίνεται να έχει πάρει διαστάσεις που θα οδηγήσει τον Ερντογάν να πάρει πίσω την άδεια που έχει δώσει. Τώρα, είδα ένα περίεργο δημοσίευμα που λέει ότι το Λονδίνο ανακοίνωσε μία συμφωνία με την Άγκυρα που έχει στόχο την εξάρθρωση των κυκλωμάτων των διακινητών ανθρώπων. Δηλαδή, συγγνώμη, το Λονδίνο με την Τουρκία, τι συμφωνία, πώς δηλαδή? Δηλαδή, οι άνθρωποι που φεύγουν από την Τουρκία έρχονται στην Ελλάδα κυρίως. Τι σχέση έχει η Αγγλία να κάνει?
για να δείτε πώς ορισμένες χώρες λύνουν τα προβλήματά τους και το αναφέρω σε σχέση και με την Ελλάδα, έτσι. Προσέξτε εδώ τι λέει ο τύπος. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφωνία με την Τουρκία για να συντρίψει τα δίκτυα των διακινητών ανθρώπων στο πλαίσιο της μάχης του κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ένα σχέδιο που προβλέπει την ενίσχυση των ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος πάντων, για να μην σας διαβάζω τι λέει, θα σας πω τι λέει. Λέει το εξής, ότι παραδέχεται δηλαδή το Λονδίνο, η Βρετανία, ότι εμείς έχουμε αναπτύξει δίκτυα πληροφοριών νόμιμα στην Τουρκία και θέλουμε με αυτή τη συμφωνία να βρεθεί ένας τρόπος να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες. Δηλαδή τι θα κάνουν οι Άγγλοι? Θα εντοπίζουν τους λαθροδιακινητές και θα λένε στους Τούρκους πιάσ' τους. Διότι τώρα οι Τούρκοι θα πιάνουν τον εαυτό τους, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τη χρειάζονται την Αγγλία, πιθανόν να πήραν και λεφτά, οι Τούρκοι το δέχτηκαν και υπέγραψαν συμφωνία. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το πράγμα εδώ? Εμείς δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη δεν έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο. Και ξέρετε τι ακούω και τι διαβάζω. Τι να κάνουμε, ακούμε κιόλας. Ότι ήρθε εδώ αυτή η Ήβα Γιόχανσον, πώς τη λένε, αλλά και η Ευρώπη, μας πιέζουν μετά το δυστύχημα στην Πύλο και μας λένε ότι αν δεν αλλάξετε την πολιτική που ακολουθείτε, υπονοούν την μέτρα που παίρνουμε στα σύνορα και πιθανές επαναπροωθήσεις αν γίνονται, λέει σταματήστε τα αυτά, γιατί θα αποσύρουμε τη Frontex και θα φάτε καμπάνα. Και οι δικοί μας έβαλαν την ουρά στα σκέλια, φυσικά αυτά όλα τα αντιλαμβάνονται και οι διακινητές και γι' αυτό τους βλέπεις τώρα, προσέξτε, είδα βίντεο με σκάλες, βάζουν τη σκάλα από τη μία πλευρά, ανεβαίνουν στο φράχτη, ανεβαίνουν πάνω, παίρνουν την άλλη σκάλα, τη βάζουν από την άλλη πλευρά και έχουν δημιουργήσει μια αμφίπλευρη σκάλα και περνάνε κανονικά. Όταν δεν υπάρχει και έλεγχος, πού είναι όλα αυτά που είπαμε, ότι θα έχουμε ντρόν, θα ελέγχουν τα σύνορά μας από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο 24 ώρες το 24ωρο. Πού είναι αυτά? Τα πήραμε πίσω και πανηγυρίζουν και κάποιοι επαγγελματίες διασώστες. Πανηγυρίζουν, λέει, τώρα η Ελλάδα έβαλε την ουρά στα σκέλια και γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι ροές. Και χαίρονται! Χαίρονται που η Τουρκία εφαρμόζει το σχέδιό της σε βάρος της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Επίσης, ο Ερντογάν έκανε πάλι μια δήλωση και στην ουσία αυτά πρέπει να τα βλέπουν οι δικοί μας, έτσι. Ξέρετε τι είπε? Περιμένουμε, λέει, είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν και περιμένω από τη Δύση να τηρήσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει στην πρώτη συμφωνία στη Ρωσία για να επανέλθει η Ρωσία στη συμφωνία για τα σιτηρά. Δηλαδή, παρουσιάζεται κανονικός συνήγορος της Ρωσίας. Ο άνθρωπος του ΝΑΤΟ, έτσι. Έχει δίκιο ο Μάικλ Ρούμπιν, μετέφρασε σήμερα ένα άρθρο του, που λέει προς Θεού μη δώσετε τη βίζα, την ελευθερία κίνησης της Τουρκίας στην Ευρώπη. Θα καταστραφεί η Ευρώπη. Άρα κάτι παίζει εκεί πέρα. Τώρα, σύμφωνα με το ΤΑΣ, η ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο θα αρχίσει σύντομα να παρέχει προξενικές υπηρεσίες στο βόρειο τμήμα του νησιού. Τα κατεχόμενα έγιναν βόρειο τμήμα του νησιού. Όπως αναφέρονται τα κατεχόμενα σε τηλεγράφημα του κρατικού πρακτορείου ΤΑΣ από τη Λευκοσία, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο της πρεσβείας. Θα αρχίσουμε να παρέχουμε προξενικές υπηρεσίες στο βόρειο τμήμα της πόλης της Λευκοσίας στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η εργασία θα διεξάγεται σε τακτική βάση, δήλωσε ο συνομιλητής του πρακτορείου, ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ρωσικών αρχών προς τους πολίτες τους που ζουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου τα κατεχόμενα. Μάλιστα, ο Ρώσος διπλωμάτης, που δεν κατονομάζεται, είπε ότι αρκετές χώρες ήδη, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, έχουν δικές τους διπλωματικές αποστολές που ασχολούνται με προξενικές υποθέσεις στη Βόρεια Κύπρο ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί η Ρωσία δεν το έκανε, γιατί είχαμε άλλες σχέσεις και η Κύπρος και η Ελλάδα. Τώρα που περάσαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτή λέει θα κάνω ό,τι σου κάνω συμμαχή σου. Σε δεύτερο τηλεγράφημα από τη Λευκοσία, το ΤΑΣ μεταφέρει δήλωση του πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μουράτ Ζιάζικοφ, μουσουλμάνο έστειλαν οι Ρώσοι, άλλο ένα μήνυμα, ότι η απόφαση αυτή, η οποία έχει οριμάσει εδώ και καιρό, δεν έχει ουδέμια πολιτική χρειά. Τι μας λες, κύριε Ζιάζικοφ, τι μας λες?
αλλά κατά τη γνώμη του Ρώσου διπλωμάτη υπαγορεύεται αποκλειστικά από ανθρωπιστικούς λόγους από τη φροντίδα για τους Ρώσους πατριώτες μας που ζουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. 50.000 Ρώσοι πολίτες ζουν στα κατεχόμενα. 25.000 Ιρανοί. 25.000 Ιρανοί, προσέξτε εδώ. 2.300 Πακιστανοί φοιτητές σπουδάζουν σε πανεπιστήμια το ψευδοκράτος. Έχουμε εγκαταλείψει στην τύχη τους τα κατεχόμενα. Όλα αυτά έπρεπε να είναι αντικείμενο διαβήματος από την Ελλάδα. Εγκύτρια δύναμη είναι. Ποιος πας, πού πας, τι αγοράζεις. Τι αγοράζεις γη του Έλληνα της Κύπρου. Και έπρεπε να έχουν επιπτώσεις όλα αυτά. Καληνύχτα. Στην Κύπρο πρόκειται να βρεθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντες, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 22 με 25 Αυγούστου του 2023 στη Λευκοσία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατριστέντων της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο Αμερικανός γερουσιαστής θα προσφωνήσει τις εργασίες των συνεδρίων των Αποδήμων της Κύπρου για πρώτη φορά στην πορεία της ιστορίας του, με φυσική παρουσία την 5η 24 Αυγούστου στις 17 και 15. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είναι υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Μπλίνκεν, του ζήτησε τρία βασικά πράγματα. Τέθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη των προσπαθειών για επανέλευση των συνομιλιών μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις προς την τουρκική πλευρά και κυρίως προς την Τουρκία, προκειμένου να διαφοροποιήσουν την πολιτική τους και να επιστρέψουν σε επανέναρξη των προσπαθειών στο Κυπριακό, να γίνουν κινήσεις προς την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ κατά τρόπο ώστε ο ίδιος να προχωρήσει σε διορισμό απεσταλμένο στο Κυπριακό. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εξάλλου, σε γραπτή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλλερ ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ανθεκτική διατλαντική ενότητα ενάντια στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη δέσμευση της Κύπρου για προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε τη δέσμευση στον ΗΠΑ στη συνεχή επένδυση στη διμερή σχέση ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας και την ετοιμότητα των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Κύπρου για επανένωση του νησιού. Καταλήγει η δήλωση του κυρίου Μίλλερ. Λοιπόν, τελευταίο θέμα και κλείνουμε, είναι το εξής. Είδα πριν από λίγο ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία ή θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με την κυρία Μαγκούς, είχε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης τηλεφωνική συνομιλία με την Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, την κυρία Μαγκούς. Προσέξτε τώρα, αν είσαι ένας ξένος διπλωμάτης και παρακολουθείς τα πράγματα, θα έχεις δει το εξής. Πριν από μερικούς μήνες, εκείνη την τραγέλαφο που έγινε, που πήγε ο κύριος Δένδιας ως Υπουργός Εξωτερικών, προσγειώθηκε στην Τρίπολη, ήταν η Μαγκούς εκεί, είπε, αλλά είχαμε συμφωνήσει, και για να μην κάνει χειραψία και την υποδεχθεί η Μαγκούς, πήρε το αεροπλάνο και έφυγε και πήγε, μου φαίνεται, στην Ανατολική Λιβύη. Γιατί? Για να μην νομιμοποιήσουμε την κυβέρνηση την παρούσα που υπέγραψε και το δεύτερο μνημόνιο με την Τουρκία. Με αυτό το μνημόνιο έχει τη δυνατότητα η Τουρκία να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις νοτίω της Κύπρου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με βάση το διεθνές δίκαιο. Τώρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα αλλάζει πολιτική. Και μίλησε με τη Μαγκούς, την οποία την είχε αρνηθεί ο Δένδιας. Τι έγινε, αλλάζει έτσι η πολιτική των χωρών? Τι άλλαξε δηλαδή και αλλάζει η πολιτική των χωρών? Φυσικά στέλνουμε πρέσβη εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα η στάση του κυρίου Δένδια ακυρώνεται τώρα από τον κύριο Γεραπετρίτη. Μα τη ίδια κυβέρνηση δεν είναι? Με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Το κεφαλίου του έκανε τότε ο Δένδιας. Και είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Άλλα σήμερα, άλλα αύριο, άλλα μεθαύριο. Ξέρουμε τι θέλουμε. Λοιπόν, μακάρι να ξέρουμε. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ξαναγυρνάμε στο κράτος, με αυτά που ξεκινήσαμε. Μια μελέτη
να ξαναχτιστεί το κράτος από την αρχή, από το μηδέν να ξεκινήσουμε, να ξανακάνουμε ένα σοβαρό, έντιμο, αποτελεσματικό, ισχυρό ελληνικό κράτος. Καληνύχτα.